φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω. Αυτό είναι το κείμενο που θέλω να φαίνεται ότι το έγραψε εκείνος. Εγώ, ο Απόστολος Βασιλείου Κουντρουμπάς, συντάσσω εκ νέου διαθήκη ακυρώνοντας την προϋπάρχουσα... Σταδιακά δεν είπες! Σταδιακά θα σταμάτησω! Ο Νόφτη... Ήδη τα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίξεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Όμως θυμίσω εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι θέλω το λαλιός. Παραδείγματος χάρη. Η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Α! Πάτσε στο Παπαθεμελή. Σιλβία, εσύ είσαι ποιον? Πάτσε στο Παπαθεμελή. Συγγνώμη, ένα διακόπτη τράβηξα εγώ κατά λάθος. Ποιο Παπαθεμελή, δεν καταλαβαίνω. Κάνε πιο εκεί. Κάνε πιο εκεί. Αυτό λέμε Παπαθεμελή. Έχει μείνει από την εποχή που κλαίνουν τα μαγαζιά. Μόλις έπεφτε σύρμα ότι κάνουν έφοδο, κλακ! Και γινόταν συσκότηση. Βλέπω το μαγαζί κλειστό και φεύγανε. Α, κόλπο δηλαδή. Ναι, μην το ξανατραβήξεις. Όχι, βέβαια, μωρό είμαι. Πανερήμησε τον κόσμο. Συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Και πάλι συγγνώμη. Είχαμε μια μικρή διακοπή ρεύματος. Ήταν γενικό στην περιοχή. Δεν θα ξανασυμβεί. Ας συνεχίσουμε το γλέντι μας. Καλή σας διασκέδαση. Καλησπέρα. Καλή σας διασκέδαση. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Θέλω να βλέπω φάτσες γελαστές από κάτω. Εδώ ξεχνάμε όλα τα προβλήματα. Εδώ το γλεντάμε. Πάμε, παιδιά. Μην ξαναπείς δικά μου λόγια. Ένας ήλιος να μου γελάει κάθε μέρα πιο πολύ. Το φεγγάρι να μου μιλάει κατευθείαν στην ψυχή. Τώρα πέφτει στην καρδιά. Ακούστε, σου λέω, αυτές τις πουστιές, όχι σε μένα. Καινούρια αγάπη μου απλώνει. Καλά, μπορεί ψωνάρα. Δεν σου κλέψω με το μονόλογο. Δυο παπαριές. Καινούρια αγάπη ευχή σε ένα αστέρι. Βάζει στην καρδιά φωτιά. Καινούρια αγάπη. Χάρη σου κάνω μωρή ρόπα που βγαίνω μαζί σου με τις ντομάτες θα σε πέραν από κάτω. Μου τη λες εμένα πάζω, επάζω. Μια τέτοια αγάπη τρελή. Δεν βρίσκεις πουθενά. Και αυτό πια. Παρακαλώ. Όλα εντάξει, ξεκινήσαμε. Ναι, το άκουσα. Δεν θα δεις το πρόγραμμα. Αργότερα. Να εγκληματιστώ πρώτα στο γραφείο και μετά θα βγω έξω. Αργότερα. Σιγά σιγά. Έλα να το δεις. Θα πιούμε και ένα ποτό. Πήγαινε. Θα το δω κάποια στιγμή το πρόγραμμα. Βιαζόμαστε, δεν βιαζόμαστε. Όπως θες. Συνδύει να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο αδελφός μου ήταν θρεσκός. Βαθιά. Βαθιά κιόλας, ε. Γιατί σου κάνει εντύπωση, δεν το ξέρεις. Όχι, γιατί είδα τη σηκώνεσαι και στη γωνία. Ναι. Έκανε συλλογή από αγιογραφίες. Συλλογή. Μαθαίνω πράγματα που δεν ήξερα. Ήταν ψυχούλα αποστόλης μου.
Όλο τον κόσμο αγαπούσε. Και γιατί τον φάγανε? Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή χαλούσε την πιάτσα. Και επειδή σε κόβω τάλε κουάλε να προσέχεις. Θα κοιτάξουν όλοι να σε εκμεταλλευτούν, να μην εμπιστεύεσαι κανένα. Ξέρεις πόσες φορές έσωσα εγώ τον Αποστόλη μου από μπλεξίματα? Ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω? Εμένα να ακούς. Εμένα να πιστεύεσαι. Κανέναν άλλον. Και δεν θα χάσεις. Συγγνώμη που ενοχλώ. Ήρθα να χαιρετήσω και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Α, ευχαριστώ πολύ. Α, κάτσε να δεις το πρόγραμμα. Το ξέρω απ' έξω πια. Να, αλήθεια, ε. Και πώς φαίνεται, ε? Καλό. Θέλω να πω, πώς χρειάζεται τίποτα αλλαγές. Αστειεύομαι. Αυτό είναι θετικό. Σημαίνει ότι είσαι σε καλό δρόμο, χαλαρώνεις. Το παλεύω. Να σου επισημάνω για άλλη μια φορά ότι μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη. Ή μάλλον για να το θέσω καλύτερα. Να μην έχεις σε κανέναν άλλον. Σε κανέναν, ε. Τι είναι αυτά? Κι άλλα λεφτά? Χρειάζονται. Πρέπει να έχεις κάποια χρήματα στο γραφείο. Πρέπει, ε. Να πω πρέπει. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά είμαι ο μόνος άνθρωπος που μπορείς να στηρίζεσαι. Ο Αποστόλης τελευταία έκανε του κεφαλιού του, δεν με άκουγε. Παρακαλώ. Διακόψαμε κάτι? Όχι, μια καλή νύχτα έλεγα. Γεια σας. Για χαρά, ευχαριστώ. Αφεντικό. Σε παρακαλώ, όχι αφεντικό, δεν το αντέχω. Θράσος. Παρακαλώ. Αποκλείεται να το κόψω. Μου το ζητάς αυτό, αφεντικό. Εντάξει. Εντάξει. Θέλετε κάτι? Ναι, και εγώ και ο Ζακλόντ ήρθαμε να σου ευχηθούμε καλό ξεκίνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελληνικά ούτε λέξη, ε. Ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα. Ποιος? Ο Ζακλόντ. Όχι. Έλληνας είναι. Το Ζακλόντ είναι παρατσούκλι. Γιάννη Κλοντάκι το λένε. Α, και γιατί δεν μιλάει? Α, έχει πρόβλημα με το... Συγγνώμη. Συγγνώμη. Σε ντρέπεται, αυτό είναι. Αλλά καλά να πάθει. Το σχορεμένο το αφεντικό του το είχε πει. Αν σε ξανακούσω να βλαστημάς, θα σου κόψω τη γλώσσα. Τι! Τι εννοείς δηλαδή, ότι ο Αποστόλης... Τι το πιστεύω, του κόψω τη γλώσσα. Καλά, μη φανταστείς. Λίγο στην άκρη, δείξερε. Όχι, δεν θέλω να δω. Όχι, δεν θέλω. Δεν το πιστεύω. Αν είναι δυνατόν. Συγγνώμη. Σου ζητώ συγγνώμη για αυτή τη βαρβαρότητα. Και να μην με ντρέπεσαι, να μην με ντρέπεσαι. Εγώ πρέπει να ντρέπομαι για το κακό που σου έκανε. Μου άξιζε. Σε κανένα δεν άξιζε, άκου, σου άξιζε. Σε κανένα δεν άξιζε τέτοια μεταχείριση. Κοίτα να δεις, έκανε και το θρύσκο. Σε ταράξαμε, αφεντικό, συγγνώμη. Συγγνώμη. Εμείς ήρθαμε να σου πούμε να μην ξανοίγεσαι πολύ εδώ μέσα. Να μην έχεις εμπιστοσύνη ούτε στον κόλλο σου που λένε. Εγώ και ο Ζακλόντ είμαστε οι άνθρωποι σου. Μόνο. Α, μόνο, ε. Εντάξει, ευχαριστώ. Λάζαρε, εσύ πώς και κράτησες το δικό σου όνομα? Βλέπω από παρατσούγκλα εδώ πέρα, δίνουν και παίρνουν. Δεν είναι το κανονικό μου. Μου το κολλήσαν όταν της καπούλαρα μετά από 3 εβδομάδες στην εντατική. Α, να υποθέσω όχι από ατύχημα. Σωστά υποθέτεις. Και το κανονικό πώς είναι? Λιοντάφυλλος. Πώς? Λιοντάφυλλος. Εντάξει. Εγώ Λάζαρο θα σας φωνάζω. Ευχαριστώ, αφεντικό. Αν μας χρειαστείς κάτι στο κινητό, έχουμε μια δουλίτσα. Ενοχλώ. Φεύγατε. Παίρνα. Κύριε Θράσο, εγώ ήρθα για να σας... Ξέρω. Εμπιστοσύνη σε κανένα, μόνο σε σένα, ε. Καλεγάτα είσαστε. Όχι τόσο σας φαίνεται. Έτσι και ο κύριος Αποστόλης. Αλλά βρήκατε τον ναυτήρα. Εγώ του τον είχα κάνει δώρο, αλλά δεν πρόλαβε να τον χαρεί. Μούστα δεν έχει? Ναι, πολύ. Με ήθελες και κάτι άλλο? Ναι. Μη σας παραμυθιάσει η Σιλβία ότι κάποια είναι. Ούτε είναι, ούτε ήτανε. Θα ήμουν εγώ με τον Αποστόλη και θα μου άφηνε μόνο το 5% όπως με κόβεται. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ένα πως... βοήθημα της άφησε απολύπηση. Σου λέει με το τραγούδι δεν τα κατάφερε, να έχει κι αυτή κάτι για να ζήσει. Εγώ νόμιζα ότι τα πήγαινε καλά. Μάλιστα έβγαλε και ένα CD. Τα δικά μου μεσάνυχτα, αν δεν κάνω λάθος. Καλέ, τέτοια εγώ να σας βγάλω 10. Άμα πληρώνεις, κάνεις και πλατινένιο. Ένα σας λέω να το ξέρετε. Όλος ο καλός ο κόσμος για μένα έρχεται στο μαγαζί. Ήδη εδώ είναι ηχθείς και στο ζώδιο και στη φωνή, η Πόπη για τα μπάσα, ο Αβιέρης για τη χωματερή και ο Αλκέτας θέλει πολύ, αλλά στο θέλω μένει ο Κακομοίρης. Αν δεν υπήρχε το δικό μου όνομα στη Μαρκίζα, θα το δίνατε μόνο για χωρεσπερίδες.
Αυτά. Τσάω. Ω, στο τηλέφωνο της Βίλας θα με βρίσκεις πλέον. Φύγαμε βιαστικά. Μόλις τακτοποιηθούμε θα κάνω ένα πάρτι γύρω από την πισίνα. Ενώ όταν λέμε Βίλα, εννοούμε Βίλα με τα όλα της, ρε Χρυσούλα. Εντάξει. Δώσε φιλιά σε όλους στη γειτονιά. Και πες τους ότι δεν λυπάμαι καθόλου που φύγα από το τσιγκαναριό. Α, έλα, γεια. Είναι αστείο αυτό τώρα, παιδάκι μου. Δεν έχω καμία όρεξη για αστεία. Βαριέμαι φρικτά. Να μου κάτσει καιρό, να με τρέχει. Που σιγά με τρέχει, δηλαδή. Να με βλέπει να μελανιάζει, σημασία δεν θα δώσει. Όχι, δεν με παρατάσω. Πώς και δεν βγήκε σήμερα. Είμαι down. Δεν ξέρω. Χαλιέμαι εδώ. Αλλά βαριέμαι και να βγω. Χαλιέσαι στα 400 τετραγωνικά. Χαίστηκα για τα τετραγωνικά. Κορίτσι μου, πίστεψέ με, κάτι ξέρω παραπάνω για τη ζωή από σένα. Άλλο να βαριέσαι στο τριαράκι και άλλο στη βίλα. Άλλη ποιότητα βαρεμάρα, δηλαδή. Πώς το λένε. Με δουλεύεις. Σοβαρολογώ. Έλα, κάτσε δίπλα μου. Θα μου πεις το φλιτζάνι. Όχι βέβαια. Κάτσε να απολαύσεις την ηρεμία. Τον ένα στο ουρανό. Έβλεπες τόσα αστέρια στο Περιστέρι, ε. Πες μου, έβλεπες. Αμέ. Και τα αστέρια έβλεπα. Και τις γαλαξίες. Και το παράλληλο σύμπαν. Έκανα κάτι ταξίδια εγώ στο Περιστέρι. Μη σου πω πώς, θα σε πικράνω. Όχι, Πένι, κάτσε. Πένι. Κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Τι έχουμε να πούμε. Από τα έξι που σταμάτησες να μου μιλάς, όλο και κάτι θα έχουμε να πούμε, ε. Α, κατάλαβα. Κάνω σεξ με προφυλάξεις, εντάξει. Μην ανησυχείς. Όχι, δεν θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Να, πώς το λένε. Εν πάση περιπτώσει, να μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Να επικοινωνήσουμε. Πώς το λένε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον, όσο γίνεται. Μα μου, τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε εμείς οι δύο ουσιαστικά ήταν όταν ξέρασα πάνω σου, στην είσοδο του σχολείου, την πρώτη μέρα που με πήγες. Το θυμάσαι, ε? Βέβαια το θυμάμαι. Το καταυχαριστήθηκα. Εμένα μου έμεινε εκείνο το σεμισό που μου πέταξες μετά το ξεράτο. Μωρό ήμουνα. Δεν ήξερα τι θα ζήσω τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό ήμουνα τόσο επίοικης μαζί σου. Καντίσκι, πού στο διάλογο δικό σου. Ξέρεις πόση ώρα είμαι στημένη έξω. Φρόντισε να το βρει το δρόμο γρήγορα, γιατί αλλιώς μαύρο φίδι που σέφαγε και σένα και εκείνον. Πίτμπολ, πίσω. Επιτέλους. Έλα μέσα. Σμαρόλε, μέσα. Τέλεια! Και η υπογραφή και τα γράμματα. Α, και σε ένα ποτάκι για τον κόπο σου, κερασμένο από μένα. Αυτό το παιδί με θυκοτώνει. Επειδή βιάζεσαι και αφού κάνεις μαλακίες. Πότε κάνω μαλακίες. Συνέχεια κάνεις και εγώ πρέπει να τις διορθώνω. Πες μια. Πες μια συγκεκριμένα, όχι γενικούδες. Σκάσε τώρα και συγκεντρώσου. Και τι διακόνημα θα γράψω. Στραβώσεις, ρε μαλα... Βρε καλό στα παιδιά. Και εμείς χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, ρε Κοντοδήμο. Θα περιμέναμε και από το μαγαζί, αλλά κάτι θα θούτυχε. Τι? Α, ναι, ναι. Μιλάς, ε. Μιλάς, μπράβο, ρε Ζανκλό. Μπράβο. Πού είναι τα φράγκα, ρε. Τα έχω, ρε παιδιά. Τα έχω. Αλλά όχι απάνω μου. Και γιατί δεν τα έφερες. Ένα, με την κηδεία τώρα, Θεός χωρέσει τον άνθρωπο, είπα να μην σας ενοχλώ τέτοιες ώρες. Φάγανε τα αφεντικό μας και νόμιζες ότι θα δεν ξεχάσουμε. Το χρέος παραγράφεται μετά το δικό σου θάνατο, όχι τα αφεντικού μας. Για τη ζωή μου, λυπάμαι μόνο.
Ω, συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη, στο γραφείο σου μπήκες. Ναι. Δεν μπορώ ακόμα να το συνηθίσω. Αποφάσισες να ξεμητήσεις λοιπόν, ε? Όχι, μέχρι την τουαλέτα πήγα και τσιφ πίσω. Κι εγώ έφερα δύο ποτήρια να πιούμε για το καλό. Μη μου το αρνηθείς, έστω μια γουλιά. Καλά, αφού είναι για το καλό, εντάξει. Κατάφερες να κεράσεις κάποιον από αυτά τα μπουκάλια εδώ, ε? Όχι από τον μπαρ. Γιατί? Γιατί θα του βγαίνει έλλειμμα του μπαρ μας στο ταμείο και καταλαβαίνεις. Μπέρδεμα. Λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Χριστός. Εύχομαι να το χαρείς το γραφείο σου όπως το χαιρόταν και ο Αποστόλης. Κοίτα κατάσταση. Ήθελα να ξέρω, αυτή η κοπέλα δεν ξεσκονίζει. Μόνο θα βλέπει πεθερά. Είστε νεκρόβι. Με σηκώνει το γραφείο. Απορώ πως το είχα προσέξει πριν. Συγγνώμη, απορώ. Εγώ μια χαρά το βλέπω. Ξέρω τι λέω, Θράσο. Το γυναικείο μάτι βλέπει περισσότερο από το αντρικό. Βλέπει και τα κρυμμένα. Δεν περίμενε. Ορίστε, ήμουν σίγουρη. Συγχώρεσέ με. Τι αμαρτία, Θεέ μου, τι αμαρτία. Επιτρέπεται η βρεφοκρατούσα να έχει δύο δάχτυλα σκόνη πάνω στο βρέφος? Έχει, ε. Αν έχει, λέει. Τηλέφωνο γράφεις πάνω στον Άγιο Γεράσιμο. Τέρμα. Θα πάρει πόδι αυτή, τέρμα. Να χάσει τη δουλειά της γυναίκα, να τη φωνάξουμε να τη σκονίσει. Θα τη σκοκομάθεις με τόση καλοσύνη. Τέλος πάντων. Για χάρη σου μόνο, έτσι. Μόνο για σένα. Πού πας εσύ? Να βγω να κάνει τη δουλειά της με την ισχύα της. Όχι, σε παρακαλούσα να βγεις. Τώρα θα μείνεις. Ποιο? Να μείνεις, να ελέγχεις την κατάσταση. Ενώ να μην κάνεις απατσουλιές. Θα καθόμουν εγώ, αλλά έχω δουλειά. Κοίτα να δεις. Ολόκληρη κάβα εκεί εδώ κάτω. Μαμά, το χρειάζεται. Μαμά, χειρότερα. Δεν θέλω να ξαναπώ σε δικαιολογία, σε παρακαλώ. Τι έκανες? Τι έκανες? Νομίζω ότι κατέστρεψα την απόδειξη γνησιότητας της εικόνας. Όχι. Καλά, μην κάνεις έτσι. Η εικόνα δεν χάνει την αξία της. Ένας εκτιμητής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να πιστοποιήσει την αυθεντικότητά της. Την τύχη μου τη μαύρη, την κατεμιά μου μέσα. Ψυχτήρι πια, δεν με θέλει. Δεν το παιδεύω μωρά, αφού δεν με θέλει. Ξεσκόνησε καλά-καλά, γιατί σε σένα τα ξεσπάσει. Μπορείς να μην σκέφτεσαι τόσο πένθυμα. Υπάρχει χαρούμενη πλευρά της ζωής. Μα κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά στο θάνατο. Πού τη βλέπεις τη χαρά εσύ? Μη χειρότερα μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Κορίτσι μου, είσαι πανέξυπνη, πανέμορφη. Έχεις τόσα λεφτά, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, να σπουδάσεις ό,τι σ' αρέσει. Να ταξιδέψεις, να βγάλεις τα μαύρα, να γίνεις άνθρωπος, να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια. Όπα, γιατί πήρες φορά? Μόνο για τα ταξίδια είμαι σύμφωνη. Αυτό θες να κάνεις εσύ στη ζωή σου, δηλαδή να ταξιδεύεις? Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Σπουδάζεις τον κόσμο. Μου δεν αφήνεις τις μπουρδες, λέω εγώ, που μου ψοφάς για το Dolce Vita. Εγώ μιλάω για κανονικές σπουδές, με διπλώματα. Ποιες είναι οι άλλες που τα παίρνουν? Τι παραπάνω έχουν από σένα? Όχι, πες μου, τι παραπάνω έχουν οι μανάδες τους από μένα. Αυτά στο μικρό. Τις καταπιεσμένες σου επιθυμίες στο γιο σου, όχι σε μένα. Μακάρι να σου σαν τον αδερφό σου. Μη με καταργέσαι. Καλά, κορόιδευε. Αλήθεια, πού είναι ο Βασίλης? Ωραία, έχω να τον δω. Βασίλη! Τι σε πείραξε, βρε αγόρι μου? Το ίδιο βάλαμε κι εγώ και η αδερφή σου και είμαστε μια χαρά. Έλα, γλυκό μου, να πάρει από το νερό, να του συστήσει λιγάκι. Έλα, λίγο νεράκι. Έλα, αγάπη μου. Θέλει, έχει ένα νόσο το παιδί. Πάνε εδώ πίσω του πατέρα σου. Πάπα, τα είδα όλα. Αφού δεν το σηκώνεις, γιατί κάνεις μαγκές? Ποιο, μωρέ? Αυτό. Μην το πεις τη μαμά. Γιατί να μην το πω? Γιατί θα πω κι εγώ για το αλουμινόχαρτο με το χορταράκι που βρήκα στην τσέπη σου. Εσύ το πήρες μαλακισμένο, ε! Δεν πιστεύω να... Εξάλλου χένα ήτανε, για να κάνω αντάβγεις. Α, ναι. Να το δώσω και στη μαμά που θέλει να κάνει και εκείνη. Που το έβαλες!
Το πέταξα! Πού! Στα σκουπίδια! Βλαμμένο! Εδώ θα αναφήσεις! Κάντε ό,τι θέλεις. Πού είναι ο κοντοδήμος, ρε. Μπήκε μέσα. Μπήκε. Στο θουρκέρατο. Χάλια σου, λέω, κίτρινο σαν το φλουρί. Αφιδάτος θα πάθει το παιδί από τον πολύ εμετό. Έχει και διάρρεια. Όχι, ευτυχώς. Τότε μπορεί να μην είναι δηλητηρίαση. Με τον μπορεί, εγώ δεν ησυχάζω. Και τι να κάνω από εδώ, Ελένα. Δεν είσαστε και στο σπίτι. Ο γιατρός δίπλα ήταν, μια πόρτα. Όχι, Θράσο μου, δεν είμαστε στο σπίτι και καλά θα κάνεις να το χωνέψεις. Και δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα που το πας. Πουθενά. Μωρέ, σε ξέρω και από την καλή και από την ανάποδη. Θες να με γεμίσεις τύψεις. Και γιατί? Γιατί δεν είμαστε στο κοτέτσι που είχε γιατρό δίπλα. Ή Μάρτον Παναγία μου. Δεν τον θέλω τον κοπογιανίτη. Όλο το εσύ θα φωνάξω, άμα θέλω. Τέλος πάντων. Κάνω τι νομίζεις, τι άλλο να σου πω. Τίποτα. Τέλος πάντων, εσένα περιμένω να μου πεις. Εσύ πώς θα πας εκεί, έχουμε κόσμο. Έχουμε. Ωραία. Κοίτα να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Τα πρώτα τραπέζια συνήθως έχουν πολιτικούς, καλλιτέχνες, διάσημους γενικά. Φρόντισε να τους γνωρίσεις. Με αυτούς δεν τερευεριζόμαστε από εδώ και πέρα. Και σιγά σιγά να αρχίσεις να τους καλείς και στο σπίτι. Πρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Δεν τα αφήνουμε αυτά να πας να δεις τι κάνει ο μικρός. Τον έχεις αφήσει με την Μπέν και είσαι ήσυχη. Έλα, καλή νύχτα. Γεια. Αχ, Θεέ μου, άκου να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Όχι, μη φοβάσαι. Δεν έχω όπλο. Να, αυτή την εικονίτσα πήγα να βγάλω. Την έχω σαν φυλαχτό από μικρός. Να στη χαρίσω θέλω. Γιατί? Κοντοδήμος, την έβαψε. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Θα στα δώσω, στοχίζομαι. Λίγες μέρες, διορία θέλω ακόμα. Σε παρακαλώ. Έξω. Σε ικετεύω. Αφήστε το, ρε παιδιά. Να σκοτώσουνε. Αφήστε το, ρε παιδιά. Μια εικονίτσα θέλει να μου δώσει ο άνθρωπος. Εικονίτσα. Ναι. Η Αγία Βαρβάρα. Προστάτηδα του πυροβολικού. Μη Λάζαρε, μη Ζαφερικό Κοντοδήμος. Άσε το όπλο μέσα, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνετε έξω και άμα χρειαστώ θα σας φωνάξω. Εντάξει. Απ' έξω θα είμαστε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Τι κάνεις, άφησε με τις πόδις, είναι. Σε ευχαριστώ. Να, πάρ' την εικονίτσα να σε φυλάει. Καλά, θα την πάρω. Θα τη βάλω μαζί με τις άλλες. Πώς είπαμε, Κοντοδήμο? Ναι, σκόπευα να τη δώσω στον κύριο Αποστόλη, αλλά δεν πρόλαβα. Θεός χωρέστον. Και να του ζητήσω να με λυπηθεί, να μου δώσει λίγες μέρες ακόμα διορία μέχρι να τα βρω. Τώρα το ζητάω από σένα, λυπήσουμε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Διορία και ποιο πράγμα? Για τα λεφτά που σου χρωστάω. Α, μου χρωστάς λεφτά? Πολλά? Αρκετά. Ποιες να συνέλθεις? Δεν είμαι λαμόγιο, στοχίζομαι. Άρρωστος είμαι. Έπλεξα από νωρίς με το τζόγο. Κατέστρεψα την οικογένειά μου, την επιχείρηση που είχα. Έκλεβα τον ίδιο μου τον αδερφό. Και γιατί? Γιατί? Για τον Εσκάλιμπερ. Έτσι ξεκίνησα με τον υπόδρομο. Και μετά ο τζόγος μπήκε μέσα στο αίμα μου, σαν μικρόβιο. Εσκάλιμπερ, κάτι μου θυμίζει αυτό. Τι δουλειά κάνει ο αδερφός σου? Σε παρακαλώ, μην το πειράξεις. Αρκετά έχει τραβήξει από μένα, σε παρακαλώ. Δεν το πειράζω. Τι δουλειά κάνει ο αδερφός σου? Διανομέας κατάντησε ο Φουκαράς ο Στέλιος εξαιτίας μου. Ξηρούς καρπούς, χαμαλίκι. Δεν το πιστεύω, είναι πολύ μικρός ο κόσμος. Εντάξει, ηρέμησε. Έλα, ησύχασε. Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία. Ό,τι θες. Ό,τι θες. Μόνο να σταματήσουν να τρέχουν οι τόκοι, γιατί έχω πνιγεί. Οι τόκοι θα σταματήσουνε άμα σταματήσει τον τζόγο και τα ξαναβρει με τον αδερφό σου. Όσο είναι καιρός. Συμφωνεί? Τι είναι αυτά? Λεφτά. Για να ξεπληρώσεις το χρέος. Φτάνουν. Αμέ. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, δεν σου κάνω πλάκα. Άκου τι θα κάνουμε. Τώρα εγώ θα τους φωνάξω. Θα μπουν μέσα,
Θα με πληρώσεις και μετά θα φύγεις. Και δεν θα σε ξαναδώ, γιατί έτσι και σε ξαναδώ θα τους απολύσεις, το λέω. Εντάξει. Λάτζαρε, Ζαν-Κλοντ, ελάτε. Ελάτε. Θα πληρώσει, λέει. Με τι? Με αυτά. Και αφού τα έχει, γιατί δεν τα δίνεθε από την αρχή? Γιατί δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Ήθελα να τα δώσω ο ίδιος. Ή μήπως νομίζετε ότι δεν ξέρω τι κρατάτε για πάρτι σας, ε? Λάζαρε, σε παρακαλώ, Λάζαρε! Κοντοδήμο, μην προκαλείς την τύχη σου, δώστα και φύγε! Λοιπόν. Αυτά χρωστάω. Σήκω και φύγει πριν το μετανιώσω. Καληνύχτα. Και καλές δουλειές, ε! Δεν είμαστε καλά. Ρε το λαμόγιο. Θα μας πεις τι έγινε εδώ μέσα? Ό,τι έγινε, έγινε, παιδιά. Σας παρακαλώ, μην ξανασυμβεί αυτό. Απαλλάξτε με. Επέφτονται! Ε! Όχι, 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 δεν είναι αυτά, παιδιά! Βάλτε τα όπλα μέσα, σας παρακαλώ, βάλτε τα όπλα μέσα! Δεν εννοούσα αυτό, σας παρακαλώ. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να διευθύνω αυτό το μαγαζί, καταλάβατε? Μόνο! Τίποτα άλλο! Συνεννοηθήκαμε. Ξέρω από μέσα σου, αλλά πιστεύεις ή μπορεί να έχεις τρέλα. Καμιά ώρα θα τη βάλω να καταπιεί το μικρόφωνο της, το λέω. Πόσες φορές το έχω σκεφτεί κι εγώ αυτό. Και εσύ? Για τη Διδό μιλάω. Αλλιά κάνε μου τη χάρη, δεν θέλω μανούρες μες στο μαγαζί. Αυτή με μανουριάζει. Και στο κάτω-κάτω γιατί να ανοίγουμε μαζί το πρόγραμμα, ας τα ανοίγει μόνη της και εγώ να βγαίνω πριν τον Αλκέτα. Αβιέρη, πολλά ζητάς. Γιατί ρε Σιλβί, τόσα χρόνια τραγουδάω. Κανονικά θα έπρεπε να βγαίνω πριν από την Τζία. Μου έχει τον παπάρα τον άφωνο να τραγουδάει τα σουξέ και εγώ βγαίνω ντοετάκι με το ξέκολο. Αν θέλεις όλο να πας στη Σκάλα, οροπού. Ξέρω και ένα μαγαζί που μετά τις 4 βγάζει και πατσά. Άμα δεν ξαναδώ να πλένει χέρι επάνω, θα θωκώ αυτό τη ρίδα. Μπορείστε. Μπορώ επίσης να σε κάνω τραγουδά φαγκαρδερίνα. Την εννοηθήκαμε. Απολύτως. Να σκεράσω κάτι. Δεν πίνω τα μιλό. Τι έγινε με τον Κοντοδήμο, τι ήθελε? Να ξεχρεώσει κάτι δελικά. Ο Κοντοδήμος να ξεχρεώσει, με δουλεύεις? Εντάξει, εντάξει, τακτοποιήθηκε το θέμα. Πώς τακτοποιήθηκε? Του δες, εγώ να πληρώσει το χρέος. Καλό. Και τώρα μας χρωστά τα διπλάσια. Μα δεν είσαι γρήγορα, δεν στόχα. Όχι, όχι, δεν. Άσε τις συμνοτιφίες. Πολύ έξυπνη κίνηση, μπράβο. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις τέτοιες επισκέψεις, με φωνάζεις. Είναι όλοι θύματα σαν τον Κοντοδήμο. Τον πήρα στο λαιμό μου τον άνθρωπο. Οχ. Στο είπα, μωρό μου. Θα της μιλήσω. Πρέπει να βγαίνω πριν από την Τζία. Εκείνη η θέση μου. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Πριν τον Αλκέτα τουλάχιστον. Τώρα κάτι γίνεται. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Δεν αντέχω άλλο του ήδη μου τον Αβιέρη. Μου τσιτώνει τα νεύρα. Θα τα παρατήσω. Θα φύγω, να το ξέρεις, θα φύγω. Όχι, μωρό μου. Όχι, μωρό μου, μη λες τέτοια πράγματα. Ναι. Τι θα κάνω εγώ χωρίς εσένα? Πες μου, τι. Ah!
Συγγνώμη. Α, ακόμα εδώ είστε. Νόμιζα ότι φύγατε. Μαρία, καλά θυμάμαι. Ναι. Τι κάνεις? Με το χέρι τα μαζεύεις ένα-ένα. Και δουλειά σου είναι. Καθαρίστρια δεν έχει το μαγαζί? Τα καλά μαζεύω. Γιατί? Να δουλεύετε. Ό,τι σώζετε δεν πετιέται. Ξαναμπαίνει στο ψυγείο και διατηρείται φρέσκο για την επόμενη. Καταλάβατε? Όχι. Αλλιώς δεν συμφέρει. Αν ήταν να βγάζω πενταροδεκάρες, δεν θα μέτρωγε το ξενύχτη. Θα την έβγαζα με το βασικό στο σούπερ μάρκετ. Τι ακριβώς κάνεις? Τελειώνω, αφεντικό, μη σε απασχολεί. Άντε ρε, πάρε τα χέρια σου. Αφεντικό, εδώ είσαι ακόμη. Συγγνώμη, θα μου πει κάνεις τι γίνεται εδώ πέρα? Γιατί τα βγάζεις αυτά στην άκρη? Α, όπως τα λουλούδια. Ό,τι σώζεται δεν πετιέται. Συγγνώμη, είμαστε σοβαροί. Γιατί θυμώνεις, αφεντικό? Γιατί θυμώνω. Αν σου πω δηλαδή να τα φας, θα τα φας. Όχι βέβαια. Τον πελάτη μου τον ταΐζεις. Πλάκα μας κάνεις, αφεντικό. Μην ξαναδώ να γίνεται κάτι τέτοιο, τελεία και παύλα. Τουλάχιστον τα λουλούδια είναι ακίνδυνα. Μην στείλετε κανέναν άνθρωπο αδιάβαστο. Φρέσκα είναι. Φρέσκα είναι. Πετάξτε το τώρα. Να το δω να γίνεται. Ό,τι σας πει το αφεντικό. Και χωρίς αντίρρηση. Συγγνώμη, εσύ το ξέρεις αυτό? Το υψιαζόμουν, αλλά δεν του είχα κάνει τσακωτούς. Έτυχε σε σένα. Η τύχη του προτάρει, ε. Έλα, πήγε να ξεκουραστείς. Δεν είναι δουλειά σου να ασχολείσαι με πέντε χρόνια, θα του αναλάβω εγώ. Όταν επιστρέψω, να λάμπουν όλα. Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η πρώτη μέρα? Νύχτα. Δύσκολη. Πάντως θα παρεθείς πολύ γρήγορα κλεισμένο στο γραφείο. Και ο Αποστόλης πώς παίρνει τις ώρες του? Ο Αποστόλης είχε μένει. Δεν τον άφηνα ποτέ να πλήξει. Τώρα δεν έχω λόγο να έρθουμε στο γραφείο. Όχι, να άρχισε. Θέλω να πω, η πόρτα να ανοιχθεί, οπότε θέλεις να άρχισε να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και δεν φοβάσαι μήπως μας παρεξηγήσουν? Γιατί να μας παρεξηγήσουν? Απόψεις να ανταλλάσσουμε. Θράσο, μόνο το θάρρος έχεις μαύρα μεσάνυχτα από τον κόσμο της νύχτας. Εγώ πρώτος το είπα. Αλλά κάτι έχω αρχίσει τώρα να ψηλιάζει. Εντάξει, δεν λέω έξυπνη κίνηση με τον Παντοδήμο, αλλά πρέπει να πω ακόμα πολλά καρβέλια. Έπεσε σε βαθιά νερά και δεν ξέρει κολύμπι. Πρόσεχε. Τι είναι με το Μάτσουλα? Με το Μάτσουλα και πολλά άλλα. Αφεντικό, εμείς είμαστε έτοιμοι. Όποτε θέλεις, φεύγουμε. Τι πράγμα, εμένα περιμένατε? Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Πηγαίνετε, δεν σας χρειάζομαι. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Καλή ξεκούραση, τα λέμε το βράδυ. Πηγαίνετε, δεν σας χρειάζομαι. Θα τα πάμε στο φίδι και μετά θα φύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω. Αυτή είναι η δουλειά μας. Πηγαίνετε ρε παιδιά, δεν σας θέλω, πώς το λένε? Να βεβαιωθούμε ότι έφτασε και τότε τελειώνει η βάρδια. Ναι. Και αυτό εδώ καλύτερα το παροπλήθη. Τι? Να το παροπλήσεις. Επ' αυτού δεν σηκώνω κουβέντα. Δεν είναι ασφαλές. Εγώ μπαίνω μέσα, τι σε νοιάζει? Μας νοιάζει να είσαι σώος και αυλαβής. Μα τόσα χρόνια δεν έχω πάρει τίποτα. Να το πούμε καθαρά. Το τζιπ του θυχωρεμένου του αφεντικού είχε ανοιχθεί στα τζάμια. Τι? Το τζιπ του θυχωρεμένου. Το τζιπ του θυχωρεμένου του αφεντικού έχει ανοιχθεί στα τζάμια. Α, εκεί το πάτε. Και τι είμαι εγώ να κυκλοφορώ με θωρακισμένο αυτοκίνητο, ενώ τη νύχτα. Παλικάρια, ούτε είμαι, ούτε πρόκειται να γίνω. Εντάξει. Αυτό το μήνυμα να το πάρουν όλοι. Και εσείς και ο Μάτσουλας και όποιος άλλος πιστεύει το αντίθετο. Συνεννοηθήκαμε? Ξύπνησα, συγγνώμη. Πρέπει να σηκωθώ, μέρα είναι πια έξω. Ναι, το παρατήρησα. Ο Βασίλης τι κάνει? Α, συνήλθε, αφού έβγαλε τα ντερά του. Αυτά που τρώει το παιδί θα τα χαλάσει στο στομάχι του. Κάτι πρέπει να κάνουμε, του αλλάξουμε διατροφή. Πάει το κακό στο χειρότερο. Μπα, δεν ήταν τροφικό, κάτι άλλο πρέπει να τον πείραξε. Εσύ πώς τα πέρασες? Επικοδομητικά. Δηλαδή? Ανακαλύπτω πράγματα για τον Αποστόλη που δεν ήξερα και πολλούς ακόμα λόγους για να πεχθάναμε τη νύχτα. Θα συνηθίσεις. Μα αυτό φοβάμαι κι εγώ. Τα σφίξιμα, πέτρα είσαι. Έτσι να σε χαλαρώσω λεπτάκι. Πόσα χρόνια είσαι να το κάνεις αυτό, ξέρεις? Σ' αρέσει εδώ, ε. Μα φαίνεται στο πρόσωπό σου. Γαλήνεψες. Πρώτη φορά μετά από... ούτε κι εγώ θυμάμαι από πότε, νιώθω χαρούμενη. Τόσο ρεξάτη. Μωρό μου, είμαι κομμάτια. Το πνεύμα πρόθυμον, αλλά η σάρξα ασθενής. Θα σε ξυπνήσω εγώ.
Λένα, λένε σεισμό τα παιδιά, γρήγορα, τα παιδιά! Τράσο, ηρέμηση, δεν είναι σεισμό! Τι λες, παιδάκι μου, πέντε ρίχτε τουλάχιστον, αφού πήγα κύρδα! Φωνάζε, πρε, θα τρομάξει τα παιδιά σου, λέω δεν ήταν σεισμό! Αλλά? Μηχανισμό. Τι μηχανισμό? Το κρεβάτι πήγε εδώ, μηχανισμό, κοίτα. Τι μηχανισμό? Το μηχανισμό είναι εξαίρεστη. Όχι, δεν ξέρω τι. Δεν μ' άφησε να σου δείξω, πετάχτηκε λε και σου βάλαν νεύτη. Καλά είναι αστεία τώρα αυτά. Άκου μηχανισμό στο κρεβάτι. Γαμώ την τεχνολογία μου, γαμώ! Θράσο, τι έγινε τώρα, πού πας? Στο μαγαζί. Μα τώρα γύρισε. Στο άλλο. Έχουμε πολλά και τα μπερδεύουμε. Ξύδι, δεν θα μου χαλάσει σήμερα τη διάθεση. Ξύπνησες, αγορίνα μου. Σε τρόμαξε ο πατέρας με τις αγριοφωνάρες του. Πεινάω. Θα εξαντλήθηκες από τον εμετό. Κάτσε, θα σου φτιάξω εγώ ένα πρωινό βασιλικό. Ο μπαμπάς έφυγε. Ναι, πάει στο ξηροκαρπάδικο. Μα θέλω να ξεπατωθεί, δεν του φταίει κανένας. Πού θα πάει σχολείο? Έλεγα σήμερα να κάτσεις στο σπίτι να συνέρθεις. Α, εντάξει. Και αύριο θα πάμε μαζί να σε γράψω σε ένα ιδιωτικό. Όλο και κάποιο ιδιωτικό θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει? Πράγμα. Γιατί σιγά μη συνεχίσει να πηγαίνει στο δημόσιο και πού στο Περιστέρι? Δεν θα ξεπατώ του φίλου μου. Του φίλου σου θα κάνει καινούριου. Ήτανε παρέες αυτές. Εσύ πρέπει να κάνει παρέες με αυτούς που σου αξίζουν. Εγώ δεν αλλάζω σχολείο. Αλλά δεν θα σε ρωτήσω κιόλας. Σιγά μην αφήσω εγώ το γιο μου να ταραβερίζεται με την πλέμπα. Άκουσε σου λέω! Μη μου ψάνε εμένα τη φωνή για να σε αφήσω μυστικό, κακομοίρι μου. Βρά στο διάλο! Θα με στείλει και στο διάλο, ρε δεσκατό! Δεσκατό! Καλά, θα σε φτιάξω. Κρατά τη σκάλα. Θες να φάω τα μούτρα μου? Όχι, μπαμπά. Κράτα δικιά στον αδελφό σου. Σε σένα στηρίζομαι, να το ξέρεις. Και κρατάω. Άλλο λέω. Εσύ και εγώ είμαστε ίδιοι. Ο μεγάλος έμοιαζε στη μάνα του. Αυτός να περνάει καλά και πέρα βρέχει. Με τα μυαλά που κουβαλάει, δεν θα νοικοκυρευτεί ποτέ του. Άρε, πατέρα. Πού ταξιδεύεις, ρε? Φώναξα, ξαναφώναξα. Επέστρεψα. Σε θέλω. Πέρασα και χθες, αλλά το έχεις κλειστό το μαγάζι. Όλα καλά? Ας τα λέμε καλά. Θέλω να σου μιλήσω. Παραφέρω το εμπόρευμα, ε. Άστε τώρα το εμπόρευμα. Περνά μέσα. Συνεφιασμένος σε βλέπω. Τι τρέχει? Στελιώ. Θα στα πω χωρίς πολλά λόγια. Α, κατάλαβα. Βρήκε σάπια. Γαμώ την καταδίκη μου. Κι άλλοι μου κάνανε παράπονα. Ρε φίλε, εγώ δεν φταίω τίποτα. Διανομέα είμαι, να πούμε. Πού να ξέρω εγώ τι χώνουνε μες στα τσουβάλια τους? Για άλλο σε φώναξα. Θέλω να αναλάβεις το μαγαζί. Άμα γουστάρεις, βέβαια. Τι εννοείς να αναλάβω υπάλληλος? Και πώς θα τη βγάλω με ένα βασικό μισθό? Δικό σου. Ιδιοκτήτης, πώς το λένε. Το πουλάς? Όχι. Εγώ μπορεί να πουληθώ, αλλά το μαγαζί ποτέ. Εσύ δεν είπες ότι θες να αράξεις? Να γλιτώσεις το χαμαλίκι. Το έλεγα, αλλά δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, θα το δουλεύεις και ό,τι βγάζεις θα το κρατάς. Άσε που μπορεί να συνεργαζόμαστε κιόλας. Τώρα είναι που με καταμπέρδεψες. Ρε, το θες ή όχι? Έτσι, χωρίς νίκη, χωρίς τίποτα. Άμα δεν το πάρεις εσύ, εγώ θα το κλείσω. Δεν μπορώ να το δουλέψω. Ρε, είσαι μεθυσμένος. Το θες, ορίστε. Βλέπεις, το θες ναι ή όχι? Το θέλω, αλλά... Χωρίς αλλά, κόλα το. Κάτσε τώρα, πού πας? Σε μια φίλη. Να σου πω. Δεν σε πειράζει να βάλω χέρι στα λουκούμια, ε? Θα πάρω και μερικές μαργαρίδες, τις αρέσουνε. Ρε, σε Θράσο, τι ζωή τραβάς? Άμα είναι θέμα αρρώστιας, να μου το πεις, να το ξέρω, να τρέξω, να κάνουμε κάτι. Δεν πρέπει να τα αφήσεις έτσι το πράγμα. Είσαι καλός άνθρωπος, ρε Στέλιο. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά είμαι. Κάποια στιγμή θα σου εξηγήσω. Θέλω όμως να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να τα βρεις με τον αδερφό σου. Αυτό πώς σου ήρθε τώρα? Εγώ δεν τον ήξερα. Και αρνιόμουν να τον μάθω. Και τι κατάλαβα? Τον αδερφό μου? Τον Αποστόλη. Μην κάνεις το ίδιο λάθος με μένα. Δώσε ένα χέρι και τράβω τον από εκεί πέρα που είναι. Ναι, σιγά να μην τον τραβήξω. Να πάει να πνίγει εκεί μέσα σκατά που πήγε και έμπλεξε. Είσαι θυμωμένος, ε? Και εγώ ήμουν θυμωμένος. Το
Τώρα θυμώνομαι τον εαυτό μου που δεν του έδωσα 5 λεπτά να μου πει τι ήθελε. Κατάλαβες? Ούτε 5 λεπτά. Σε ολόκληρη ζωή. Μου κάνει. Εμείς σας απασχολούν τα διδάκτρα. Ναι, θα προτιμούσα να σας ήταν πιο κοντά, αλλά έχω ακούσει τα καλύτερα για σας. Και αυτό θέλω. Ό,τι καλύτερο για το γιο μου. Πότε να περάσουμε την εγγραφή? Μιχάλημα χρόνο. Ορίστε. Τι εννοείται αξιολόγηση? Γραπτές εξετάσεις? Δεν καταλαβαίνω γιατί να βάλουμε το παιδί σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, εντάξει, είναι η πολιτική σας, αλλά δεν μπορούμε να τα βρούμε με έναν άλλο τρόπο. Ωραίος τρόπος. Χαίστηκα, η μοναδική είστε. Τι ψάχνεις? Ιδιωτικό να γράψεις το παιδί. Μην το παιδεύεις με εξετάσεις, δεν πρόκειται να τον πάρει κανείς. Σε μένα το λες. Στείλ τον εσόκλειστο, στην Ελβετία. Όχι και εσόκλειστο, Πένι, άντε μην τα ακούσεις. Και τι πασπατεύεις το παιδί μου τον κούρο, φύγε από εκεί. Νέο look σήμερα, ε. Έχει στένους γοφούς και το παρεό του πέφτει. Θες να τον αναλάβω εγώ, να του κάνω body painting. Τι είναι αυτό? Ζωγραφική σώματος. Καλύπτεις τα γυμνά σημεία του σώματος με ό,τι σχέδιο θέλεις. Εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος και το σχήμα. Αφού πιάνει το χέρι σου, βρε αγάπη μου, γιατί δεν γράφεσαι σε μια σχολή να κάνεις κάτι πιο δημιουργικό? Το να περιφέρεσαι από δωμάτιο στο δωμάτιο την τεμπελιά σου. Τι γίνεται, μικρέ, ανόρεκτα σε βλέπω. Βρε, η παράτα με κι εσύ. Φλωράκι θα σε κάνει. Μόνο τα φλωράκια πάνε στα ιδιωτικά. Θα την κομπανάω συνέχεια και θα αναγκαστούν να με διώξουν. Εγώ νομίζω ότι θα προσαρμοστείς μια χαρά. Αφού κατά βάθος είσαι φλούφλης, θα βρεθείς στο φυσικό σου περιβάλλον. Μην τολμήσεις! Μην τολμήσεις! Πέθανες! Σε σκοτώσω! Σε σκοτώσω! Πέθανες! Πέθανες, μητέ! Πέθανες! Σε σκοτώσω! Πάρτα, μωρί! Σε σκοτώσω! Πού θα πας, ε! Πού θα πας, κουθαρίδεις! Μα σας είπα, τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα. Φυσικά. Κοιτάξτε, εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να εκπληρώνει, να εκπληρεί. Τέλος πάντων, να ικανοποιεί τις απαιτήσεις μου το ίδρυμά σας, το εκπαιδευτήριό σας. Τώρα μιλάμε για παιδί με ήθος, έτσι. Εξαιρετικός μαθητής. Ναι, διαβάζει συνέχεια ο γλυκός μου. Κλείνεται στο δωμάτιο, ό,τι και διαβάζει. Βιβλία. Όχι να το πενευτώ επειδή είναι γιος μου, αλλά η αλήθεια να λέγεται. Θα τον λατρέψετε, είμαι σίγουρη. Σκάσε! Τι θες να στάκα τέτοια ώρα? Και χέσε την ώρα, τι θες στο σπίτι μου? Συγγνώμη, Σιλβή. Εντολές ακολουθώ. Είχα τα μάτια μου ορθά.